Επειδή δεν έχουμε κάνει καμία δευτερολογία, ούτε επί της αρχής ούτε επί των άθρων, να ενοποιηθούν οι δευτερολογίες μου. Λέω, κύριε Πρόεδρε, λέω, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, επειδή δεν έχουμε κάνει δευτερολογία οι εισηγητές, ούτε στην επί της αρχής, ούτε προτίθεμαι να κάνω στη συνέχεια επί των άθρων, να ενοποιηθούν και οι δευτερολογίες με την εισηγητή. Προχρόνω σας στις δευτερολογίες. Θα τον προσθέσω. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζητήσαμε από χθες να κατατεθούν, πάλι μάλλον χθες, να κατατεθούν τα δελτία του ΑΔΜΙΕ για να διαπιστωθεί αν συνέτρεχε λόγος, υπήρχε κίνδυνος παρατεταμένης αδυναμίας ηλεκτροδότησης της χώρας, ώστε να δικαιολογηθεί η επιστράτευση των απεργών. Δεν κατατέθηκαν. Ζητάμε έστω και τώρα να κατατεθούν. Δεύτερον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιό σας, αν διαπιστώσατε, κύριε Υπουργέ, δεν έχει τη συνένεση ούτε καν ανθρώπων, βουλευτών, που βρίσκονται στον ιδεολογικό χώρο το δικό σας. Γιατί? Χτες υπήρξαν μερικές σημαντικές ομιλίες από τρεις βουλευτές που βρίσκονται στον χώρο ευρύτερα, ιδεολογικό χώρο της Νέας Δημοκρατίας, οι δύο στην κοινοβουλευτική ομάδα, μάλιστα. Λοιπόν, τι προκύπτει? Επειδή λέτε ότι τα κάνετε αυτά γιατί η ΔΕΗ έχει δεσπόζουσα θέση στο Λιγνίτι. Κύριε Υπουργέ, το Ευρωπαϊκό, το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει αποφανθεί και έχει απορρίψει την προσφυγή της Κομισιόν. Και την ώρα που ο εισαγγελέας έκανε αίτηση ανέρεσης της απόφασης, εσείς δίνετε επιχειρήματα στον εισαγγελέα. Ξέρετε πώς λέγεται αυτό? Θα σας περιγράψω τι είστε και θα μου πείτε εσείς τι, πώς λέγεται. Είστε εκπρόσωπος του ελληνικού δημοσίου η κυβέρνηση. Συνεπώς είναι υποχρεωμένη να υποστηρίζει τη ΔΕΗ η οποία έχει προσφύγει και απαιτεί να μην γίνει δεκτή ούτε η αίτηση του εισαγγελέα. Και εσείς δίνετε επιχειρήματα στον εισαγγελέα. Άρα λειτουργείτε όχι ως εκπρόσωπος του ελληνικού δημοσίου, αλλά ως εκπρόσωποι του εισαγγελέα της Κομισιόν, του Γενικού Δικαστηρίου. Δεύτερο, αν καταλάβετε καλά, ένας έγκριτος συνάδελφος χθες, ο οποίος είναι καθηγητής, συνταγματολόγος, τίναξε στον αέρα την πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου. Σας είπε ουσιαστικά ότι δεν δικαιούται καμία κυβέρνηση να κατεβάσει το ποσοστό του δημοσίου στη δημόσια επιχείρηση κάτω από το 51%. Εσείς όμως έχετε πάει το 17% στο ΤΑΙΠΕΔ. Άρα το τρίτο στοιχείο της πράξης Υπουργικού Συμβουλίου τεινάζεται στον αέρα. Δεύτερο, ο ΑΔΜΙΕ, ο οποίος είναι μονοπόλιο, ούτε εκεί έχει πλέον το δημόσιο την πλειοψηφία. 34% το αφήσατε. Και αυτό τεινάζεται στον αέρα. Εγώ όμως θεωρώ, παρότι δεν είμαι έγκριτος νομικός, ούτε καν νομικός, με βάση την απλή λογική, ότι με δεδομένο ότι το 46,5% της εγκατεστημένης ισχύως ανήκει στους ιδιώτες και το 49%, το 66% λίγο, ανήκει στους ιδιώτες της ΔΕΗ, ουσιαστικά, επειδή το ποσοστό του δημοσίου είναι πολύ κάτω από 51% και πολύ κάτω από 34% στο σύνολο της εγκατεστημένης ισχύως της χώρας, λοιπόν, δεν έχετε κανένα δικαίωμα και οφείλετε να αποσύρετε πλήρως το νομοσχέδιο. Τρίτο ζήτημα.
Μας είπατε ότι θα επενδυθούν στη ΔΕΗ. Κάνατε μεγάλο αγώνα. Και τα χρήματα αυτά θα επενδυθούν στη ΔΕΗ. Το 1,5 δις, δηλαδή, που έχετε βάλει ως κατόφλι. 1,5 δις επί 34%. Αυτό ανήκει στο δημόσιο. Να κάνουμε τον πολλαπλασιασμό, 3,15,45. 470 εκατομμύρια. Γι' αυτό δηλαδή την πουλάτε. Πουλάτε το 30% για 470 εκατομμύρια. Για 470 εκατομμύρια πουλάτε το 30% του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ, των εργαζομένων και τα 2 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες. Γι' αυτό τους πουλάτε. Μας είπατε, κατέθεσε ο κύριος Υπουργός χτες τις περίφημες προσθήκες και μας έλεγε σήμερα ότι να, λέμε ψέματα, ότι με τις προσθήκες αυτές διασφαλίζονται οι τοπικές κοινωνίες, οι εργαζόμενοι, οι πάντες. Θέλουμε, κύριε Παπαγεωργίου, να πείτε στον κύριο Μανιάτη ότι γνωρίζουμε ανάγνωση και γραφή, και επειδή γνωρίζουμε ανάγνωση και γραφή, όλα αυτά που κατέθεσε ως προσθήκες αφορούν την θυγατρική της ΔΕΗ, τη νέα καθετοποιημένη εταιρεία που θα δημιουργηθεί, όσο είναι θυγατρική της ΔΕΗ. Μέχρι εκεί. Αυτό όμως είναι αυτονόητο. Δεν μπορούσα να μας το καταθέσει ως προσθήκη. Αυτό είναι θυγατρική της ΔΕΗ. Προφανώς θα ισχύουν όλα τα ζητήματα. Επειδή όμως είναι δεδομένη, προαποφασισμένη και δημοσιοποιημένη η πρόθεσή σας να πουλήσετε τη νέα καθετοποιημένη εταιρεία, τίποτα δεν ισχύει μετά, τίποτα δεν φέρατε. Κύριε Υπουργέ, πριν εισέλθω στα άθρα, θέλω να πω ότι ένα μόνο άθρο αξίζει, έπρεπε να φέρει η κυβέρνηση. Το παρόν που θα γράφει, το παρόν νομοσχέδιο, αποσύρεται. Αυτό είναι το άθρο που έχετε υποχρέωση απέναντι στον ελληνικό λαό να φέρετε. Ως εκ τούτου, η όποια τοποθέτησή μας επί των άθρων δεν έχει το νόημα ούτε της νομιμοποίησης του νομοσχεδίου, ούτε της προσπάθειας βελτίωσης των άθρων, γιατί το έγκλημα είναι μέγα και δεν βελτιώνεται ένα έγκλημα. Μας είπε ο κύριος Μανιάτης ότι είμαστε εμφυλιοπολεμικοί, επειδή λέμε, κύριε Πρόεδρε, σας παρακάλεσα να πάρω. Τα 8, ως 4 και 4. Ευχαριστώ πολύ. Μας είπε ο κύριος Μανιάτης ότι είναι εμφυλιοπολεμική η τοποθέτησή μας, λέγοντας ότι πρόκειται για ξεπούλημα. Και ότι επίσης ότι αυτό που πουλάτε είναι αναλογικό. Πουλάτε όμως μονάδες συνολικής ισχύως 2768 ΜΒ, στο μείγμα μέσα σε αυτό το καλάθι τα 2768 ΜΒ, τα ποσοστά είναι αυτά που σας είπε ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, υπερέχουν τα υδροηλεκτρικά και τα λιγητικά και είναι εκτός οποιασδήποτε ρύθμισης τα 2000 ΜΒ που είναι στα νησά, που είναι αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών οι κακοί πελάτες. Όχι ότι οι άνθρωποι είναι κακοί πελάτες, αλλά εκεί το κόστος του ρεύματος είναι πολύ μεγάλο. Άρα πώς πουλάτε αναλογικά? Δεύτερον, μας είπατε ότι δεν είναι ξεπούλημα. Σας απάντησε ο πρόεδρός μας, αν είναι ή δεν είναι ξεπούλημα, ότι δεν έχετε κανένα δικαίωμα να ξεπουλήσετε, να χαρίσετε δημόσια περιουσία ανυπολόγιστης αξίας, να πουλήσετε έναν ολόκληρο νομό, το νομό της Φλόρινας, γιατί να πουλήσετε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, υδροηλεκτρικά, αποθέματα λιγνίτη. Πέστε μας λοιπόν μόνο και μόνο. Εδώ υπάρχει η μελέτη του πρώην Γενικού Διευθυντή. Δεν θα σας πάω τι λένε οι φιλικοί προς εσάς, όπως ο κύριος Φόσκολος,
που είπε ότι είναι με τον κύριο Πρωθυπουργό, συνομιλεί κάθε μέρα. Εγώ θα καταθέσω στα πρακτικά την εμπεριστατωμένη μελέτη του πρώην Γενικού Διευθυντή του Λιγνητικού Κέντρου Μεγαλόπολης, του Χρήστου του Παπαγεωργίου, ο οποίος προσδιορίζει την αξία των λιγνητικών κοιτασμάτων, την καθαρή αξία των λιγνητικών κοιτασμάτων, του, αυτό που αντιστοιχεί σε αυτό το 30% στα 27,31 δις ευρώ. Μόνο τα λιγνητικά. Δεν λέμε τα νερά, τα οποία είναι ανεκτίμητης αξίας. Δεν λέμε όλα τα υδροηλεκτρικά, τα οποία εχθές είπαμε πόσο έχει κατασκευαστεί το καθένα. Δεν μιλάμε για τις μονάδες. Δεν μιλάμε γιατί μας λέτε ότι τα κάνετε αυτά για να έχει ρευστότητα η ΔΕΗ να φτιάξει την Πτολεμαΐδα 5, δηλαδή να πάρει 470 εκατομμύρια. Αυτό να πάρει. Δίνοντας το... Γιατί αυτό αντιστοιχεί, όπως σας είπα, στο 34%, αν σας πιστέψουμε ότι θα πάνε τα χρήματα. Αυτό αντιστοιχεί. Μας λέω, δεν μιλάμε για όλα αυτά, γιατί από πού ως πού προκύπτει ότι η αξία της νέας καθετοποιημένης εταιρείας είναι ο όρος λογιστική αξία. Σας είπα και χτες, εμάς όσο και να την πουλάγατε, θα λέγαμε όχι, γιατί η χώρα χρειάζεται εθνικό πρωταθλητή για να προχωρήσει. Μια ΔΕΗ σύγχρονη, ανασυγκροτημένη, χωρίς τις δουλείες τις πελατειακές και χωρίς δίπλα-δίπλα τα κοράκια, τις ιδιωτικές εταιρείες που μου απομυζούν τη ΔΕΗ. Αυτούς τους τύπους που θέλουν τώρα να την πάρουνε. Χρειάζεται η χώρα, αλλά με τη δική σας λογική. Δεν έχει καμία λογική λογιστική αξία. Και σας το επισημαίνει και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής αυτό. Κύριε Πρόεδρε, θα τελειώσω. Ολοκληρώστε. Ναι, να ολοκληρώσω όμως, γιατί μας μιλάνε ότι δεν είναι ξεπούλημα. Με τη δική τους λογική είναι λοιπόν ξεπούλημα, διότι η λογιστική αξία δεν έχει καμία σχέση. Σχέση έχει αξία αντεκατάστασης. Αλλά ούτε στη λογιστική αξία, κύριοι συνάδελφοι, περιλαμβάνουν και δεν αποτιμούν την άδεια και την υποδομή για την κατασκευή της μελίτης 2 που έχει κατασκευαστεί κατά 70%. Την αξία των ορυχείων που δεν έχουν ανοίξει. Την αξία των υποδομών. Όλα αυτά δεν αποτιμούνται και γι' αυτό επαναλαμβάνω λέγονται. Άρα και με τη δική σας λογική είναι ξεπούλημα. Ωραία. Είναι. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε. Ολοκληρώνω και θα με επιτρέψετε να ολοκληρώσω. Και πάμε στο άθρο 9. Και τι ολοκληρώσει στο, ναι, στο άθρο 9. Μα το άθρο 9, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου, η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει θέμα ότι παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, διότι υποχρεώνει έκοντες άκοντες επί 6 μήνες να βρίσκονται στη νέα εταιρεία. Θέλουν, δεν θέλουν, 2 εκατομμύρια πελάτες. Ωραία. Αυτό αποτιμάται στη λογιστική αξία, πέραν των άλλων, πέραν της ουσιώδους παραβίασης. Δεν αποτιμάται τίποτα. Τελειώσατε, γι' αυτό πολύ. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, θα, ναι, να κλείσω τη φράση. Όλο κλείνεις και δεν κλείνεις τελικά. Θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, γι' αυτό σας παρακαλώ, λοιπόν, όπως τονίσαμε και όπως τόνισε ο Πρόεδρός μας, δεν πρόκειται να βρείτε χρήσιμους ηλίθιους. Το παρόν και όλες οι πράξεις και τα τρία σκέλη της πράξης Υπουργικού Συμβουλίου και με τη βούλα τώρα, μάλιστα και έγκρι του συνταγματολόγου, θα ακυρωθούν. Γιατί δεν έχουν καμία αξία από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και πολύ. Η ΔΕΗ θα επανέλθει ως ενιαία δημόσια επιχείρηση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πάντως, να πάρετε την έκθεση του κυρίου Παπαγεωργίου. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους επόμενους ομιλητές να είναι ακριβείς στο χρόνο τους, γιατί κάναμε έναν υπολογισμό τώρα και είδαμε.